δεν έχω καμία ένδειξη σαν ανώτατος διοικητής προγράμματος στη Λαμία και σαν διοικητής της ΜΕΡΕΤ. Καμία ένδειξη. Ό,τι ξέρετε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ επίσημο κρατή δεν έχω ούτε από την ομάδα της αθλητικής ηγεσία, δηλαδή από το Κοινωνικό Επιτελείο Στρατού, ούτε από κανέναν άλλο. Άρα λοιπόν, εάν δεν έρθει εδώ επίσημα από το Κοινωνικό Επιτελείο Στρατού έγγραφο στο οποίο μου λέει και να κατευθύνει και να δίνει οδηγίες σχετικά με την νέα οργάνωση του στρατού μας, δεν μπορούμε να εκφέρουμε καμία γνώμη. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Τώρα, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Μέσα στην Βουλή των Ελλήνων συζητήθηκαν ορισμένα πράγματα. Δεν γνωρίζουμε τι συζητήθηκαν. Επίσημα πάντα εννοώ. Αυτά για άσχη κάτι παρεξηγήσεω, διότι πολλά ακούω, πολλά λέγονται κλπ. Κλπ. Αυτό είναι το επίσημο και με το χέρι στην καρδιά. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Για μας ο Άγιος Γεώργιος είναι το Α και το Ω. Τον έχουμε στην καρδιά μας, τον έχουμε στη σημαία μας. Και ο ελληνικός στρατός επί 10 χρόνια, το 1912 μέχρι το 1922, που νικούσε σε όλες τις μάχες στη Μικρά Ασία, δεν έχασε καμία μάχη του παρατάξεως, είχε στη σημαία του τον Άγιο Γιώργιο και έφτασε μέχρι το Κάλε Κρότο, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Και δεν μιλάω για την νεότερη ιστορία μας, το 1940 κλπ. Γι' αυτό είμαστε σήμερα, είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, όλος ο ελληνικός στρατός και ειδικά ο στρατός Ξηράς και κυρίως το ελληνικό φυσικό. Λοιπόν, σήμερα κλείνει το γόνι προς τον Άγιο Γεώργιο και στις πολεμικές ημέρες. Και τιμούμε τους ηρωικούς νεκρούς μας που όπου και αν γυρίσουμε στην Ελλάδα δεν θα βρούμε τίποτα άλλο, όποια πέτρα και σηκώσουμε υπάρχει μια σταλαματιά αίματα. Αλλά όπου και αν γυρίσουμε θα βρούμε κοινοτάφια και ονόματα νεκρών μας. Αυτούς λοιπόν τους τιμούμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους σας και εύχομαι μέσα από την καρδιά μας Θεός χαρίζει υγεία. Ο Άγιος Γεώργιος καθιερώθηκε ως προστάτης του στρατού μας το 1864 και έκδοτε τη σεφτή του μορφή εντυπωμένη στις έδωσες πολεμικές σημαίες της πατρίδας μας οδήγησε το στρατό μας σε λαμπές σελίδες δόξας, θριάμβων και απαράμιλου ορισμού. Η σημερινή εορτή στην Ιεραρχία είναι μια λαμπρή εορτή και μια μεγάλη ημέρα, διότι ο στρατός μας με πρώτον τον υπεύθυνο στρατηγό της Ιεραρχίας Υποστηρίξεως και όλους τους αξιωματικούς και το στρατό γενικά τιμούν τον τροπεοφόρο Άγιο Γεώργιο που ήταν συνάδελφός τους, ήταν χιλίαρχος και αγωνίστηκε κατά της ειδωλολατρείας ως πιστός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Με ενίσχυσε πάρα πολύ η προσφώνηση του στρατηγού σχετικά με τις φημολογίες περί καταργήσεως και διαλύσεως της ΜΕΡΗ. Αλήθεια είναι ότι κάθε συζήτηση για την κατάργηση μας ανησυχεί και μας πληγώνει. Αλλά από την άλλη πλευρά λέμε και το εξής, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως η ηγεσία του στρατεύματος σχεδιάζει διαφορετικά. Εάν όμως φύγει η Ιεραρχία από εδώ θα μας πληγώσει πάρα πολύ από πάσης πλευράς. Καμαρώνουμε διότι και ο τόπος μας είναι ηρωικός, είναι ποτισμένος με αίμα ηρώων και θα θέλαμε να έχει και μια αναφορά ο τόπος μας εις το στρατό με μια ανωτάτη, έναν ανώτατο σχηματισμό όπως είναι η Ιεραρχία. Και στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης εντός εισαγωγικών των ενόπλων δυνάμεων που δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το ότι να παρουσιάσουμε στους Τροϊκανούς ότι υπάρχει και στις ένοπλες δυνάμεις και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσπάθεια στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης περικοπής δαπανών. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε κυρίως είναι η εξαθλίωση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των απόστρατων που υπηρέτησαν την πατρίδα. Από εκεί και πέρα, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα βγουν μπροστά όλες οι δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται από την τρικομματική κυβέρνηση στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής και βεβαίως είμαστε αντίθετοι στη μεταφορά της ΜΕΡΗ εκτός της πόλης μας που ειλικρινώς δεν προσφέρει τίποτα ούτε
στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, ούτε πολύ περισσότερο στην περιστολή των δαπανών. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τον προστάτη του στρατού, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εργαζόμενους εν στόλους και μη που βρίσκονται και στηρίζουν τη λειτουργία της μεραρχίας, και να ευχηθούμε και του χρόνου να είμαστε εδώ, να έχουμε μεραρχία και να τη γιορτάσουμε πάλι στη Λαμία. Για τα όσα ακούγονται για την απομάκρυνση της ΜΕΡΗΠ, τι έχετε να πείτε? Όπως θα θυμάστε, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, όταν τον είχα δει προμηνών, μου είχε, ο κύριος Καράμπελας, είχε δεσμευθεί ότι θα παραμείνει το ΚΕΙΠ και είπε ότι, μου είπε ότι εξετάζεται το θέμα της μεραρχίας. Θα περιμένουμε να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εγώ θέλω να σταθώ όμως σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι βρίσκονται 180 εργαζόμενοι εδώ. 180 λοιπόν οικογένειες βρίσκονται εδώ, οι οποίες θα αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και φυσικά αυτοί να λείψουν ως οικονομικό και κοινωνικό στοιχείο από τη Λαμία. Το δεύτερο είναι ότι η μεραρχία βρίσκεται εδώ πάρα πολλά χρόνια. Οπότε φαντάζομαι ότι οι λόγοι σχεδιασμού και άμυνας, εθνικής άμυνας, οι οποίοι υπήρχαν για να υπάρχει εδώ η μεραρχία, εξακολουθούν να υφίστανται, εκτός αν έχει αλλάξει το αμυντικό δόγμα, οπότε πρέπει να μας ενημερώσουν. Δεν μπορούν όλα υπό το κόστος και υπό το πρίσμα της οικονομικής λειτουργίας να σταματήσουν να υπάρχουν για την τοπική κοινωνία. Δεν μπορούμε συνεχώς να λέμε ότι έχουμε βάλει κάτω το μπλοκάκι και κάνουμε το λογαριασμό αν μας βγαίνει ή όχι. Υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες είναι, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, και εκεί το μπλοκάκι του λογιστή πρέπει να σταματάει. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μια κατάσταση σε όλη την κοινωνία, όπως γνωρίζετε, με την συνέχεια της μνημονιακής πολιτικής από την τρικομματική κυβέρνηση, και αυτό αγγίζει και τους στρατιωτικούς, τις ένοπλες δυνάμεις, που έχουν πληγεί ποικιλοτρόπως, όχι μόνο στην κατακριούργηση των μισθών, τις δύσκολες πλέον μετακινήσεις που, όπως ξέρουμε, αναγκάζονται να κάνουν ανά τη χώρα, αλλά έχουμε πλέον και κατ' εντολή της Τρόικας και αλλαγές στην αμυντική, θα έλεγα, στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας, και αυτό είναι ενδεικτικό της διάχυτης, θα έλεγα, ανησυχίας που υπάρχει στην κοινωνία για το αν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της πατρίδας, του λαού, ή όχι. Γνωρίζουμε πολύ καλά από την ιστορία ότι οι οικονομικές κρίσεις μπορεί να συνοδευτούν από διάφορες εθνικές περιπέτειες. Εμείς βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί έχουν το πραγματικά υποστεί σοβαρές περικοπές, έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Πιστεύουμε όμως ότι αυτό δεν θα εμποδίσει το να επιτελέσουν, να επιτελούν το καθήκον τους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ΜΕΡΗΠ, οι αλλαγές αυτές, όπως είπαμε, στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας έχουν αντίκτυπο και στην πόλη μας. Υπάρχει σχεδιασμός να φύγει το στρατόπεδο τελείως. Είναι μια συζήτηση που έχει γίνει και στο παρελθόν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πόλη και στην κοινωνία. Οπωσδήποτε συνιστά, θα λέγαμε, μια υποβάθμιση συνολικά της πόλης, αν το συμπεριλάβουμε και όλες αυτές τις αλλαγές και το κλείσιμο πολλών υπηρεσιών από την πόλη και τη μετακίνησή τους, και το κλείσιμο ενός μεγάλου στρατοπέδου, οπωσδήποτε θα έχει αντίκτυπο συνολικότερο στη κοινωνία της πόλης. Το ζήτημα όμως είναι συνολικότερο, όπως είπα, δηλαδή οι επιβαλλόμενες αυτές αλλαγές νομίζουμε θα πρέπει να επανεξεταστούν από την κυβέρνηση και να εναρμονιστεί το αμυντικό σχεδιασμός με τα συμφέροντα του λαού και όχι με τα συμφέροντα των δανειστών.
Η παρουσία και η εκπροσώπηση της Δημοτικής Αρχής στο σημερινό εορτασμό έχει διτό χαρακτήρα. Καταρχήν να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μας στις ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα στο στρατό Ξηράς που εορτάζει τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο για την πολυσήμαντη προσφορά του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και ο στρατός Ξηράς αποτελούν ακόμη και σήμερα τον πιο αξιόπιστο φορέα, τον πιο αξιόπιστο οργανισμό, όπως αποδεικνύουν οι δείκτες αξιοπιστίας της ελληνικής κοινωνίας. Κατά δεύτερον, είμαστε εδώ για να εξάρουμε την εργατικότητα και την προσφορά του στρατιωτικού και του πολιτικού προσωπικού της Μεραρχίας Υποστηρίξεως και του ΚΕΙΠ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πόλης. Η πόλη είναι περήφανη που φιλοξενεί τις μονάδες αυτής μέσα στους κόλπους της και βέβαια και οι μονάδες αυτές τη χάνουν τις καλύτερες φιλοξενίας και της προσφοράς από την τοπική κοινωνία. Όπως ακούσατε και από τον στρατηγό, δεν υπάρχει κάτι επίσημο το οποίο να κλειδονίζει την λειτουργία της ΜΕΡΙΠ. Αυτό όμως σε εμάς τους αυτοδιοικητικούς δεν μας αρκεί. Εμείς οφείλουμε να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουμε οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο, διότι η παρουσία της ΜΕΡΙΠ στην περιοχή μας δεν ανταποκρίνεται σε τοπικιστικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια που συμβαδίζουν με το εθνικό συμφέρον και με το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων.